Το επόμενο βραβείο πηγαίνει σε μια εταιρεία η οποία προχώρησε τα τελευταία 2 χρόνια σε μια μεγάλη κλίμακας ψηφιοποίηση με επίκεντρο τις online διασυνδέσεις σε πλήρη αποδοτικότητα για τη διευκόλυνση και την ικανοποίηση του πελάτη. Ενίσχυσε θεαματικά και εξυγχρόνισε τις υποδομές IT, επικοινωνίας και τη στρατηγική πολλαπλών φορτίων δεδομένων. Το βραβείο αυτό πηγαίνει στη ΔΕΗ και θα το παραλάβει ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος, ο κύριος Αλέξανδρος Πατεράκης. Καλησπέρα σε όλους. Βρίσκομαι εδώ με ιδιαίτερη υπερηφάνεια για να παραλάβω αυτό το βραβείο εξ ονόματι των ανθρώπων της ΔΕΗ, οι οποίοι σε αυτά τα τελευταία 2 χρόνια, κατόπιν της έναρξης της κρίσεως και του COVID, κληθήκαμε να αναλάβουμε ένα εξαιρετικό ρόλο, να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων και να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε ότι αυτός ο οργανισμός σε όλο το μήκος και πλάτος, σε όλη την επικράτεια, θα συνεχίσει να λειτουργεί μέσα από τις αντικσότητες οι οποίες μας βρήκανε πάρα πολύ γρήγορα. Μπορώ να πω ότι καταφέραμε σε πολύ μεγάλο βαθμό να έχουμε μηδενικά επιχειρησιακά προβλήματα. Καταφέραμε να κάνουμε ουσιαστικές αλλαγές στον τρόπο που δουλεύουμε. Αρκετά από αυτά μπορείτε να τα έχετε δει και οι ίδιοι. Έχουμε πλέον ένα ψηφιακό πρόσωπο, το οποίο ακολουθώντας τα βήματα και του Υπουργού, ξεκινήσαμε να ψηφιοποιούμε και εμείς διαδικασίες, να προσφέρουμε καινούργια προϊόντα και να γινόμαστε πραγματικά πιο πελατοκεντρικοί. Κάτι που πιθανώς πολλοί από εσάς να μην πιστεύανε ότι μπορούσαμε να κάνουμε. Κατά δεύτερον, στις βασικές μας υποδομές έγινε ένα τεράστιο έργο για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να λειτουργούμε καταρχάς εξ αποστάσεως. Είμαστε ένας οργανισμός ο οποίος ξεπερνάει τα 20.000 άτομα στο σύνολό του. Έχουμε ανθρώπους οι οποίοι δουλεύουν σε όλα τα σημεία της χώρας. Έπρεπε να δουλεύουν από το σπίτι, έπρεπε να δουλεύουν από το πεδίο και σε μερικές περιπτώσεις και σε αντίξωες συνθήκες. Το να μπορέσουμε να βάλουμε στα χέρια τους τα απαραίτητα εργαλεία ήταν εξαιρετικά δύσκολο. Δεν το είχαμε κάνει ποτέ και σε ένα μεγάλο βαθμό δεν είχαμε χρησιμοποιήσει και ποτέ ένα μεγάλο μέρος από αυτές τις τεχνολογίες. Σήμερα μπορώ να πω ότι έχουμε καταφέρει μέσα σε αυτά τα 2 χρόνια να είμαστε στο παραπέντε του να μπορούμε να κλείσουμε και τα data center τα δικά μας και να είμαστε πλέον ένας οργανισμός ο οποίος λειτουργεί εξ ολοκλήρου σε ένα cloud environment. Τρίτο και βασικότερο, χτίζουμε και επενδύουμε στον κόσμο. Οι δεξιότητες τις οποίες χρειαζόμαστε για να μπορέσουμε να συνεχίζουμε να στεκόμαστε μπροστά σας και να μπορέσουμε να είμαστε ένας ηγετικός φορέας μέσα σε αυτή τη χώρα, είναι στον πυρήνα όλων των θεμάτων τα οποία εμείς σήμερα έχουμε ορίσει. Άρα επενδύουμε ουσιαστικά και σε βάθος σε όλο το ανθρώπινο δυναμικό να μπορέσει να αποκτήσει όλες αυτές τις δεξιότητες, μερικές από τις οποίες είναι εξαιρετικά πρωτοποριακές και ακούσατε από τους προηγούμενους συνομιλητές. Άρα, επαναλαμβάνω και κάτι που είπε και ο κύριος Υπουργός. Πρώτον, χρειαζόμαστε τη βούληση, χρειαζόμαστε πάρα πολύ καλή προετοιμασία και όπως είπα και νωρίτερα, να στηριχτούμε στον κόσμο μας και είμαι σίγουρος ότι θα μπορέσουμε να φέρουμε εις πέρα σε αυτό το έργο το οποίο έχουμε αναλάβει. Ευχαριστώ πολύ και καλό βράδυ.